Και να επιστρέψω εγώ εδώ στο τραπέζι της συζήτησης. Ο κύριος Μύρος Χιλετζάκης βρίσκεται κοντά μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμπελουργών Ελλάδος και αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κύριε Χιλετζάκη. Είσαι εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί βασικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι φυσικά η λειψιδρία. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, καθώς υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμα τα δικαιώματά του. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι αρχές Μαΐου είναι η προθεσμία και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα δοθεί παράταση. 15 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία. Σταματάει η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και η μεταβίβαση των δικαιωμάτων μαζί. Δεν θα δοθεί ούτε μία μέρα παράταση, όπως δινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Και όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει, πρέπει να έρθουν να ενεργοποιήσουν. Περίπου το 50 με 55% των παραγωγών έχουν ενεργοποιήσει. Έχουμε ακόμα ένα μήνα μπροστά μας. Μέσα σε αυτό το μήνα πρέπει να έρθουν στην Ένωση Ηρακλείου, στην 62 Μαρτύρων, που είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι και τις 11 η ώρα το βράδυ, να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους η παραγωγή. Έχουμε ήδη και τα 3 υποκαταστήματά μας στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλι και στον Πύργο και όλα τα κινητά συνεργείας, τους συνεταιρισμούς που συνεργάζονται με την Ένωση Ένα Ηρακλείου. Καλό ποσοστό των αγροτών έχει ενεργοποιήσει πάντως. Καλό σχεδόν ποσοστό. Ναι, λίγο πάνω από τους μισούς. Ξέρουμε ότι και οι περισσότεροι Έλληνες είμαστε. Περιμένουμε πάντα την τελευταία στιγμή για να κάνουμε. Απλώς φέτος δεν θα δοθεί παράταση. Το τονίζουμε αυτό, να το ξέρουν. Ούτε η ποινή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια το Υπουργείο μαζί με τον οργανισμό των ΟΠΕΚΕΠΕ βγαίναν και λέγανε ότι καταληκτική ημερομηνία 5 Μαΐου παράδειγμα. Και από τις 5 Μαΐου και μετά θα έχει ποινή ο κάθε παραγωγός 1% επί της επιδότησής του όταν καθυστερεί. Φέτος δεν υπάρχει ποινή, 15 Μαΐου κλείνει το σύστημα, όσοι προλάβανε, προλάβανε. Πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε και είχαμε δει και τον αγώνα της ΕΑΣΥ να πείσει τους αγρότες ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους για να μην χάσουν άλλα δικαιώματα και οικονομικές απολαβές. Φέτος πιστεύετε ότι ο κόσμος θα επιλέξει να μην ενεργοποιήσει? Ή μάλλον για να το θέσω σωστά, πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο το ποσοστό που θα το επιλέξει αυτό, η εικόνα που έχετε. Η μεγάλη απώλεια των παραγωγών ήταν πέρυσι. Όλα τα προκάλεσε ο 4387, ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, που μετά από ένα χρόνο δικαιωνόμαστε εμείς οι παραγωγοί, και έρθει το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέγει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες στο συγκεκριμένο νόμο. 100.000 απεντάξεις γίνανε σε όλη τη χώρα. Από τις 100.000 απεντάξεις ήταν 65.000 μεταβιβάσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ένα μεγάλο αγώνα σαν οργανισμός. Έλεγξε όλες τις μεταβιβάσεις αυτές και πληρωθήκανε όλοι οι παραγωγοί στην ώρα τους. Υπάρχουν κάποιες μεταβιβάσεις και κάποιοι παραγωγοί που εκκρεμούν ακόμα να πληρωθούν. Έχουμε πληροφορία ότι αυτές τις μέρες θα πληρωθούν κάποιες συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως αφορά τη χτινοτροφία και κάποια πορτοκάλια που έχουν να κάνουν με τα Χανιά και με το Φόδελ εδώ πέρα. Και εκεί μέσα θα υπάρξουν και κάποιοι παραγωγοί που δεν πληρωθήκανε πέρυσι όσον αφορά τον έλεγχο. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν πέρυσι. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρυσι με αυτό που είναι φέτος είναι ότι έχουμε κάποιες διευκρινιστικές, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, υπάρχουν κάποιες λύσεις που μπορούμε να δώσουμε στον παραγωγό όταν έρθει να ενεργοποιήσει. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας παραγωγός που ήταν πρώην ΟΓΑ και βγει στη σύνταξη τώρα, έχει μία ασυλία μέχρι το 2024 και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 παράγραφο 6 του 4387 που λέει ότι θα του κοπεί το 60% της σύνταξης. Αν όμως ένας άλλος παραγωγός ετεροεπαγγελματίας που βγαίνει στη σύνταξη σήμερα και δηλώνει αγροτικό εισόδημα που είναι πλέον η επιδότηση από 1η-1η-17 θα έχει πρόβλημα στο 60% της σύνταξης θα του κοπεί. Καταλαβαίνετε ότι πέρυσι όλα αυτά ήταν στον αέρα. Δεν ξέραμε πραγματικά τι πρέπει να συμβουλέψουμε σωστά τον κάθε παραγωγό και πώς θα πρέπει να κάνει την ενεργοποίησή του. Ασυλία δεν έχουν μόνο το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που ήταν του ΟΓΑ. Ασυλία έχουν και οι παλιοί συνταξιούχοι, οποιοδήποτε ταμείου και να ήταν αυτό, που παίρνανε παλιές επιδοτήσεις ή δηλώνανε παλιό αγροτικό εισόδημα. Και αυτοί θα έχουν μία ασυλία και δεν θα κοπεί το 60% της σύνταξης. Επομένως, όλα αυτά δεν τα γνωρίζαμε πέρυσι. Ήταν πολύ θολό το τοπίο. Φέτος είναι πιο ξεκαθαρισμένο και μπορούμε να δώσουμε πιο σαφές απαντήσεις στους παραγωγούς
στο κομμάτι της απένταξης από το πρόγραμμα. Πάμε και στη λειψιδρία όμως, γιατί θέλω να προλάβουμε να το συζητήσουμε και αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους ακραίο παραγωγούς. Καιρικό φαινόμενο είναι. Mm-hmm. Αφορά περισσότερο την Ανατολική, η Κρήτη, αλλά και τον νομό Ηρακλείου πάρα πολύ. Θα ζητήσετε και να δοθούν αποζημιώσεις. Και βέβαια θα ζητήσουμε το να δοθεί ακραίο στήριξη. Καιρικό φαινόμενο. Στήριξη. Στήριξη. Η παραγωγή δεν είναι πέτες αποζημιώσεων καταρχήν. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε στήριξη για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε τη χρονιά που μας έρχεται. Να. Όταν η πολιτεία δεν έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα να μπορεί να μας στηρίξει σε μια δύσκολη χρονιά, όπως ήταν η υλοποίηση φραγμάτων και τα λοιπά, που αυτά τα φράγματα να ήταν περισσότερα από ό,τι είναι, γιατί έχουμε δει και φράγματα που είναι στερεμένα. Ε. Τώρα δεν φταίει εκεί η πολιτεία, φταίει που δεν έχει βρέξει να γεμίσουν. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πιο αναπτυξιακά μέτρα να μπορέσουν να στηριχτούν οι παραγωγοί στις δύσκολες χρονιές. Εμείς θα ζητήσουμε αποζημίωση από τα ΨΕΑ. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι όπως ήταν το 2011 που ζητήσαμε πάλι από τα ΨΕΑ και με μεγάλο κόπο και με ίδρο και η ομάδα Μπελουργών Κρήτης αλλά και όλοι οι άλλοι φορείς ασχοληθήκαμε και αποζημιωθήκαν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να στηριχτούν. Είναι ακραίο καιρικό φαινόμενο. Έχουμε ενημερώσει προφορικά τους βουλευτές. Ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου, κύριε Χιλετζάκη. Θα θέσετε πρώτον ευθυνών τους και τους βουλευτές της Κρήτης. Όλοι οι βουλευτές πρέπει να ενισχύσουν. Βέβαια, αυτή την προσπάθεια. Καταρχήν, ο τοπικός ΕΛΓΑ, ο ΕΛΓΑ Κρήτης, μετά από μερικές μέρες θα πάμε να τους ζητήσουμε τα επίσημα στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογία που εμείς ήδη τα έχουμε. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο θα θέλαμε να συσταθεί μία επιτροπή, που αυτή η επιτροπή θα έχει μέσα αγρότες, θα έχει συνδικαλιστές, θα έχει συνεταιριστές και θα έχει στελέχη του ΕΛΓΑ, mm-hmm. αλλά και από τους γεωτεχνικούς και από υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης, όπως ανήκει η Διεύθυνση Γεωργίας Ιδαώκ Ηρακλείου. Εξειδικευμένους μάλλον, οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν. Μία βόλτα στην Ήπεθρο, να δούμε σε τι φυσική κατάσταση είναι το δέντρο σήμερα, και μιλάμε για την ελιά και για το αμπέλια της πολυετής καλλιέργειας, που έχει μία πλούσια ανθοφορία, που έχει μία σε εισαγωγικά καλή φυσική κατάσταση, που σε μερικούς μήνες, πολύ λίγους, ένα με δύο μήνες, αυτό το πράγμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Ήδη εμείς έχουμε φωτογραφικό υλικό από ελαιόδεντρα που είναι ξηρικά, γιατί τα ελαιόδεντρα στην Κρήτη το 90% είναι μία αδρευόμενα και δεν ποτίζονται, γιατί δεν φτάνει ούτε το νερό, ούτε έχουν κάνει την υποδομή το κράτος για να μπορέσουν να ποτίσουν η παραγωγή. Αυτές τις φωτογραφίες θα τις συγκρίνουμε μετά από 2 με 3 μήνες που θα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι καταστροφικό και δεν είναι καταστροφικό. Θα είναι εφιαλτικό το καλοκαίρι που έρχεται. Θα είναι εφιαλτικό το καλοκαίρι και έχει να κάνει, θα σας φέρω παράδειγμα, το επιτραπέζιο σταφύλι. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει η ποσότητα νερού για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες της κουρμούλας για να μας δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε έχουμε αλλίωση της ποιότητας. Μπορεί να πάρουμε παραγωγή, αλλά δεν θα πάρουμε την υπεραξία και θα χάσουμε το ράφι που τόσα χρόνια και εμείς και οι εξαγωγείς προσπαθούμε να στήσουμε, οι συνεργασίες που έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να φέρουμε συνάλλαγμα στη χώρα μας, που είμαστε οι τελευταίοι που φέρνουμε συνάλλαγμα. Η ελαιοπαραγωγή, τσιπευτικά, αμπελουργή, είμαστε λίγοι που φέρνουμε ακόμα συνάλλαγμα στη χώρα μας και πρέπει να μας προστατεύσει το κράτος γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Χιλετζάκη, γιατί πρέπει πραγματικά το κράτος να σταθεί δίπλα σας και σε αυτή την δυσκολία την οποία αντιμετωπίζετε. Μην σας θυμάται μόνο στη φορολογία και σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.